Λοιπόν, να συζητήσω τον ε, Αυγουστίνο Γαλιάσο. Όχι, oh, συγγνώμη, κάτι παχύτερο εδώ πέρα κα κατά λάθο. Εντάξει τώρα. Εδώ. Ο Αυγουστίνο λοιπόν είναι Έλληνα που μένει, πόσα χρόνια μένει στην Αγγλία, από το 2003. Από το 2003, έτσι. Ε. Από, από τι καλέ ε, παλιέ εποχέ τη Ελλάδα. Ε, ναι, 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 ναι. Επισημήτη ναι. δηλαδή. <laughs> Τότε μετά έφυγε, έφυγε πριν έρθει ο Καραμμαλίδη, ωραία, για, για την πολιτικοποίηση τη κουβέντα. Είσαι λοιπόν 17 ολόκληρα χρόνια στο Λονδίνο, έτσι. Για πε με. Ε, Δουλεύει εκεί πέρα, πήγε ω φοιτητή καταρχά. Και... Ναι, ήταν, πήγα ω φοιτητή, ήρθα να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Το έκανα λίγο πιο έξω από το Λονδίνο. Στο, σε ποια στο ειδικότητα. Στην Supply Chain Management. Τώρα αυτό στα Μάλιστα. ελληνικά λέγεται διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και ε... από, από πάρα πολύ νωρί, δηλαδή με το που ήρθα να κάνω το Master, μου άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ mm. με το ελληνικό community, με να έχουμε πάρα πολύ κοντά στου Έλληνε. Από, από που να αρχίσω, δηλαδή, από διάφορα ελληνικά events που κάναμε σε εβδομαδιαία mm. βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο, και στο Λονδίνο. Ε, μετά έφτιαξα το Group το Έλληνε στο Λονδίνο, το οποίο. γκρουπ αυτό ήθελα να φέρω όλους τους Έλληνες μαζί και αυτή τη στιγμή έχει 53.000 yes. Έλληνες. Έσο. Μάλιστα. εντυπωσιακό, ναι. Ε, αλλά έχεις φτιάξει και μια πολύ έτσι, ε, καλή πλατφόρμα που έχει συγκεντρώσει το Greek List ε, Co. UK και δεν μπορεί να την βρουν οι φίλοι μας. Όπως στην ουσία είναι μια βιτρίνα της Ελλάδας στην Αγγλία. Έτσι. Έχεις συγκεντρώσει όλες τις ελληνικές εταιρείε μέσα από όλους τους κλάδους επιχειρηματικότητας. Για uh, πες μας γι' αυτό Αυτό έβλεπα και από πώς τον ήρθε group, η ιδέα το... και πώς από το έκανες το... Η αλήθεια είσαι... είναι ότι από το group στο Έλληνα στο Λονδίνο Από το 2007 που το έφτιαξα mm -hmm. Οι, οι ερωτήσει ήταν συνέχεια ίδιες Ήταν επαναλαμβανόμενε. Ah, θέλω ας... έναν Έλληνα δικηγόρο Θέλω έναν Έλληνα γιατρό Θέλω ελληνικά προϊόντα Θέλω mm -hmm. ελληνική βραδιά Ελληνικά events Δηλαδή, Ήταν συνέχεια οι ίδιες και οι ίδιες ερωτήσεις Τότε το Facebook πίσω στο 2007-2008 δεν ήταν και τόσο έτσι ανεπτυγμένο που να μπορούσε να, να mm. ομαδοποιήσει όλα αυτά σε, σε μια πλατφόρμα. Οπότε η ιδέα ήρθε ουσιαστικά από την ανάγκη του κόσμου, όχι ότι οι Βρετανοί δεν είναι καλοί, οι Βρετανοί γιατροί, απλά νιώθει πιο άνετα με το να μιλά στην, στην δικιά σου γλώσσα, στην ελληνική γλώσσα. Mm. Και υπάρχουν βέβαια και εξαιρετικοί γιατροί και εξαιρετικοί Έλληνε επαγγελματίε, οι οποίοι mm. δεν υπήρχαν σε ένα μέρο κάπου μαζεμένοι όλοι μαζί. Οι mm -hmm. πιο πολλοί Έλληνε τώρα είναι εκεί πέρα, Αγουστίνα μου, είναι φοιτητέ. Είναι... Εγώ πω πάρα πολλά. Καταρχήν πίσω στο 2003 μέχρι 2000. Τι από τώρα, 10, 2010, οι περισσότεροι ήταν φοιτητέ. Οι περισσοτεροι είναι ήταν ή οι περισσότεροι, mm -hmm. mm -hmm. περισσότεροι Έλληνε που δεν ήταν φοιτητέ ήταν, ήταν bankers, δηλαδή στον τραπεζικό κλάδο, Mm -hmm. ήταν σύμβουλοι επιχειρήσεων, κάποιοι λίγοι γιατροί, οι οποίοι και αυτοί συνέχισαν και αυξανόντουσαν με πολύ μεγάλο αριθμό mm -hmm. και θα έλεγα ότι την περίοδο της κρίσης εκεί γύρω στο 2011, 2012, 2013 έγινε ένας ε, πάρα πολύ... Τσουνάμι, Τσουνάμι μετανάστευσης. Ακριβώς, ακριβώς αυτή είναι η λέξη. Mm -hmm. Τσουνάμι από πολλούς Έλληνε οι οποίοι ξέραν ότι... Με το να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και άμα δουλέψουν σκληρά, όλα τα πράγματα είναι αξιοκρατικά και θα ανταμυφθούν και θα γι' αυτό. Οπότε, επειδή και τα, τα αγγλικά δεν είναι μια γλώσσα στην οποία ο περισσότερο κόσμο τη μιλάει, δεν είναι Γερμανία ή κάποια άλλη χώρα, ήταν πιο εύκολο να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και τότε ήταν και η ιδέα του Greek List, γιατί ερχόντουσαν όλοι προ τα πάνω και όλοι ψάχνανε λίγο να. Ψάχνα α πούμε, τον οδηγό. Τον οδηγό, ναι, τον ναι, 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 οδηγό ναι. στο τι. Πού θα πάμε, πού θα κάνουμε τα χαρτιά μα, θα, πού θα μείνουμε, πώ μπορούμε να βρούμε συγκάτοικου. Αυτό γινόταν από το group, Έλληνε στο Λονδίνο και τι επιχειρήσει τι βρήκανε στο, στο Greek List. Το άλλο yeah. όμω που θέλω να πω είναι, yeah. που δεν ξέρω αν το ξέρει, είναι ο λόγο του το Greek List ξεκίνησε και αυτό έδωσε μια ιδέα να δημιουργηθεί ακόμα μια πλατφόρμα, η οποία λέγεται Μαϊδόρο. Και ουσιαστικά τι κάνει εκεί, προσπαθεί να, να ενώνουμε πάλι τι ελληνικέ επιχειρήσει οι οποίε δίνουν προσφορέ στου Έλληνε. Ποια, ποια, είναι δηλαδή η λογική, Η λογική είναι ότι μαζευόμαστε όλοι μαζί και βοηθάμε ο ένας με τον, το ένα με τον άλλον. Γιατί, α πούμε, ο Έλληνα από τι 10 φορέ να πάει σε 10, από τις 10 φορές που θα βγει έξω να φάει να πάει σε βρετανικέ επιχειρήσει, όταν α πούμε μπορεί να πάει σε μια ελληνική. Οπότε του δίνουμε το. Ποια είναι η λέξη στα ελληνικά, το incentive, του δίνουμε την, την προτροπή ας πούμε, να, ναι, ναι, ναι. να πάει σε ελληνικέ επιχειρήσει, γιατί μπορεί η ελληνική επιχείρηση να σου δώσει 30% έκπτωση. Μπορεί ο Έλληνα ψυχολόγο να σου δώσει μία δωρεάν συνεδρία. Μπορεί ο Έλληνα λογιστή να σε βοηθήσει δωρεάν. Μπορεί ο Έλληνα δικηγόρο, όταν οι δικηγόροι, α πούμε, χρεώνουν ε, 300 λίρε για να σου δώσουν μία συμβουλή για μισή ώρα και μία ώρα, μπορεί να πάει στον Έλληνα, ο οποίο θα βοηθήσει του Έλληνε και θα το κάνει δωρεάν. Τα ακούνε αυτά οι Έλληνε δικηγόροι και λένε, και, γιατί δεν είμαστε κι εμεί στην Αγγλία δικηγόροι, γιατί εδώ έχουμε φτάσει στην Ελλάδα στο άλλο άκρο, έτσι. Παίρνει άλλο τηλέφωνο τον δικηγόρο και ζητάει να του λύσει το πρόβλημά του με το τηλέφωνο, α πούμε. Στην Αγγλία έχει... σε χρεώνουν. Ναι, ναι, προ... ναι, έχω ακούσει στην Αγγλία. Με το... με το λεπτό, με, με τη υπόλες, ώρα, με τον μισάρο. Αλλά εντάξει, ό, τα πρώτα τα φαντάζομαι ο ένα Έλληνα φοιτητή θέλει να έχει λίγο πιο. Έτσι, ευπρόσδεκτη αντιμετώπιση και λόγω κρίση έφυγαν πάρα πολύ από την Ελλάδα. Κοίτα μου λε τώρα, ε, Λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα, θέλω να σου πω αν ανταποκρίθηκε ο κόσμο. Ε... Θέλω να σου πω ότι ναι. ανταποκρίθηκε πάρα πάρα πολύ από ναι. την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, με ένα κάλεσμά μου από το Group, τρία χρόνια πριν τώρα, όταν ε, δημιουργούσαμε ναι, ναι. την πλατφόρμα, λέγοντα ότι θα δημιουργήσουμε αυτή την πλατφόρμα, μέσα σε μία μέρα μπήκανε 500 ελληνικέ επιχειρήσει και εξέφρασαν ενδιαφέρον. Καταλαβαίνει πόσο δυνατό είναι να λε στην ελληνική παροικία ότι κάνουμε μια πλατφόρμα που ενώνει του Έλληνε. Και μέσα σε μία μέρα, λόγω του group του Έλληνα στο Λονδίνο, να γίνει όλο αυτό και να μαζευτούν στην πλατφόρμα. Λειτουργεί πάρα πολύ, ε, ειδικά τώρα την περίοδο του κορονοϊού, που βοηθάμε πάρα πολύ τι ελληνικέ επιχειρήσει, οι οποίε δεν έχουν κλείσει, κάνουν τα πάντα για να μείνουν ανοιχτέ. Ελληνικά εστιατόρια κάνουν takeaways, κάνουν deliveries, ελληνικά e-shops, ξαφνικά παραδίδουν το ελληνικό σου προϊόν, την ελληνική σου φέτα, το, το όσπριο, ό,τι μπορεί να φανταστεί, στην πόρτα του σπιτιού σου. Και εδώ βλέπουμε ακριβώ πόσο δυνατή είναι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των Ελλήνων. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει επιχειρήσει από όλη την Αγγλία ή μόνο από το Λονδίνο. Η αλήθεια είναι ότι η πλατφόρμα αυτή απευθύνεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε Μάλιστα. έχει επιχειρήσει οι οποίε οι περισσότερε είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, απλά η πλειοψηφία θα έλεγα ότι είναι στο Λονδίνο. Ναι. Αλλά, α πούμε, υπάρχουν και τα e-shops τα οποία είναι και στο Ενδιβούργο, είναι και σε άλλε περιοχέ mm -hmm. και στέλνουν σε, σε όλο τον κόσμο. Μετά υπάρχουν οι ψυχολόγοι, υπάρχουν πάρα πολλά online, online υπηρεσίε, οι οποίε κάποιο μπορεί να είναι στο Ενδιβούργο, κάποιο μπορεί να είναι στην, στο Μπέρμιχαμ και να μιλάει με κάποιον ο οποίο είναι στο Southampton. Δεν, δηλαδή, οι Έλληνε είναι παντού. Και αυτό θέλω να σου πω ναι, ότι ναι, ναι. τον τελευταίο καιρό παρατηρώ ότι δεν έρχονται πια όλοι στο Λονδίνο. Έρχονται και μένουν παντού. Ειδικά επειδή το Λονδίνο είναι πάρα πολύ ακριβό. Μάλιστα. Ωραία, για να έρθουμε τώρα, Αυγουστίνε μου, στα τα κορονοϊού, γιατί η Αγγλία είναι ένα κράτος το οποίο στην αρχή μας έλεγε ο, η ηγεσία του η πολιτική ότι θα δοκιμάσει την εμ, θεωρία της Αγγέλης, δημιουργήθηκε ένας πανικός, εμ, μετά άλλαξε γραμμή, στο μεταξύ πάρα πολλοί Έλληνε βλέποντα και τα καταλά αποτελέσματα που είχε η Ελλάδα στο οικονομικό κομμάτι, θέλησαν να γυρίσουν πίσω, εμ, έγινε το ότι θυμάμαι στα αεροδρόμια είχαμε έτσι κάποια επεισόδια. Ποια είναι πρώτον η ψυχολογία, πόσοι, ποια είναι η ψυχολογία, εσύ έχεις παραμείνει στο, στο Λονδίνο και μένεις εκεί πέρα. Φοβάσαι, προσέχεις, πας στη δουλειά σου, πώς είναι yeah. η καθημερινότητά σου. Θέλω να, τα, θέλω να, τα, πω αυτά όλα με στάδια. Δηλαδή... Ωραία, πες τα. Στα αφήνω yeah. ελεύθερα να τα πεις με στάδια. <laughs> το πρώτο στάδιο ήταν ότι όλοι καταρχήν λέγανε γιατί ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρωθυπουργός μας, δεν παίρνει τα, τα μέτρα στην ώρα, τους, στην ώρα που, που έπρεπε να τα πάρει. Και δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη κριτική από αυτό. Βλέπουμε το, το αποτέλεσμα που συμβαίνει τώρα, με πάνω από 20.000 νεκρούς. 21.092 είναι ο αριθμό ο συγκεκριμένο μέχρι σήμερα. Ε, άργησε. Ο λόγο ήταν ότι πίστευε, όπω έχετε ακούσει όλοι και στι ειδήσει, στην ανοσία τη Αγγέλη, στην οποία δεν του βγήκε, αλλά επειδή υπήρχε οι επιχειρήσει, υπήρχε πολύ μεγάλη ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, και εγώ α πούμε. Δουλεύω σε, σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και άλλο κόσμο δουλεύει σε άλλε επιχειρήσει. Υπήρχε ιδιωτική πρωτοβουλία την οποία του έστειλαν στα σπίτια του. Ε, υπήρχαν υπήρχαν οδηγίε από τι επιχειρήσει οι οποίε έλεγαν ότι άμα μπορείτε να δουλέψετε από το σπίτι και, 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 και να μην μπορούσαν να δουλέψουν από το σπίτι, δημιουργήσαν όλη την κατάσταση για να μπορέσουν οι υπάλληλοι να δουλέψουν από το σπίτι. Οπότε τουλάχιστον μία μισή με δύο εβδομάδε πριν, πριν γίνει το lockdown στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάρα πολύ δουλεύαν από το σπίτι, μπορούσες να δεις ότι έπεφτε η, η κίνηση στο μετρό, η κίνηση στα μέσα μαζικής ε, μεταφοράς, εστιατόρια απέναντι δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά όλα αυτά βασιζόταν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν μετά λοιπόν βγήκε η, η μελέτη από το Imperial που έλεγε τι, τι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα άμα συνεχίσουμε έτσι και είδανε τους αριθμούς και φοβηθήκανε, Νομίζω πότε έγινε αυτό, γύρω στις 17 Μαρτίου πήραμε, πήρε την απόφαση η Βρετανική κυβέρνηση να μείνουμε στο σπίτι και να είμαστε locked in. Ε, yeah. Υπήρχε μεγάλος πανικός, ε, τα έχει ακούσει κι εσύ μάνο μου, δεν μπορούσε να βρεις στα, στα, σούπερ μάρκετ πήγαινε, δεν μπορούσε να βρεις η yeah. πρώτης ανάγκης, χαρτιά τουαλέτας, δηλαδή ένας πανικός. Ε, και σιγά σιγά αυτό άλλαξε, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα να πα στο σούπερ μάρκετ να μην δει πράγματα, απλά ήταν οι λεγόμενοι panic buyers που πηγαίνανε και γεμίζανε προϊόντα τον επόμενο μήνα. Ναι, 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 ναι. Μετά τι έγινε, Μετά μίναμε σπίτι, ε, υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνε οι οποίοι. Τι, τι γίνεται, Υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνε οι οποίοι δουλεύουν στην εστίαση αυτή τη στιγμή. Ή δουλεύανε σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε clubs, όλα αυτά κλείσανε και ναι. κάπου... Αν από εδώ πέρα πω εσύ είσαι και Τζέι μεταξύ άλλων Δηλαδή πηγαίνει και ναι, κάνεις είναι, Ναι το, το, το κάνω ναι. και αυτό τα τελευταία ναι. 20 χρόνια Σε εβδομαδιαία βάση α πω την αλήθεια mm -hmm. Χόμπι χόμπι αλλά σε εβδομαδιαία βάση ε, Αλλά το καλό είναι ότι Το καλό με μένα ήταν ότι το έχασαν Σαν δεύτερη-τρίτη τρίτη, yeah. ε, δουλειά. Yeah. Δεν yeah. ήταν η πρώτη. Αλλά υπάρχει yeah. πάρα πολλοί κόσμοι και την οι οποίοι ήταν η yeah. πρώτη τη δουλειά. Mm -hmm. Και δεν ξέρανε τι θα γίνει. Όταν σου λένε ότι εμεί κλείνουμε παόριστον και δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξουμε, όταν τα, τα έξοδα τρέχουν καθημερινά. Yeah. Να πληρώσει yeah. το σπίτι σου, yeah. να πληρώσει τα νίκια σου, να πληρώσει τα, τα έξοδά σου. Mm -hmm. είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει ένα προγραμματισμό. Και ο κόσμο έπρεπε κάτι να κάνει. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνε. Πριν βγάλει, γιατί τι έγινε, η Βρετανική κυβέρνηση έβγαλε κάποια μέτρα. Και τι ναι. είπε, Άμα χάσει τη δουλειά σου, άμα η εταιρεία σου που δουλεύει δεν μπορεί να, να σε κρατήσει και δεν μπορεί να σε πληρώσει, μπαίνει σε ένα καθεστώ. Δεν ξέρω πώ λέγεται στα ελληνικά. Φέρλο λέγεται αυτό. Το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, Παραμένει υπάλληλο τη εταιρεία που δουλεύει και ναι. η κυβέρνηση σου πληρώνει το 80% του μισθού σου μέχρι 2.500 λίρε. Οπότε τι γίνεται. Αλήθεια. Η εταιρεία που δουλεύει δεν σε πληρώνει. σου μπορεί να σου δίνει κάποια λίγα λεφτά, εξαρτάται τι κανονίζει. Mm -hmm. Και ο, ο περισσότερο μισθό, το 80%, έρχεται από την κυβέρνηση. Οπότε έτσι οι υπάλληλοι έχουν τη σιγουριά ότι θα πάρουν ένα 80% του μισθού του. Και yeah. μετά, όταν τελειώσει yeah. όλο αυτό, θα ξαναγυρίσουν πίσω στην, στην εταιρεία mm -hmm. που δουλεύανε. Κάποιοι Έλληνε λοιπόν δεν το περιμέναν αυτό. Και λογικό είναι. Κάποιοι δεν μπορούσαν. Άμα, άμα συμβαίνει όλο αυτό, δεν ξέρει. Τι πότε θα αλλάξει και τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση και αρχίσανε να βρίσκουν τρόπου να γυρίσουν στην Ελλάδα. Α, είναι... α εσύ, εσύ θεωρεί δηλαδή πως για οικονομικούς λόγους κυρίως έφυγε ο κόσμος από εκεί πέρα επειδή δεν είχε την οικονομική ανασφαλεία. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ο mm -hmm. δεύτερος λόγος είναι ότι καταρχήν έχουν μείνει όλοι μιλάμε συναδέλφων στην Αμερική έχουν, όλοι πάθει, είναι, είναι, εξε, έχουν πάθει πλάκα το, το πώς η ελληνική κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση mm -hmm. στην Ελλάδα και με τα αποτελέσματα και φαντάζομαι ότι και αυτό ήταν και ένας λόγος που οι Έλληνες θέλανε να γυρίσουν στην Ελλάδα γιατί νιώθανε πολύ πιο σίγουροι mm -hmm. με όλη αυτή την κατάσταση mm -hmm. δεν ήταν δηλαδή ότι μόνο το οικονομικό είναι και το πώς νιώθανε mm -hmm. ε, άλλοι βέβαια οπότε να, να πούμε αυτό, αυτοί που λοιπόν που μείνανε στα αεροδρόμια, που βγαίνανε στι τηλεοράσει και αυτά, υπήρχαν κάποιοι που είχαν πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γιατί όταν δεν έχει λεφτά να πληρώσει το νίκη σου και αφήνει το σπίτι σου και δεν μένει στο Λονδίνο, μπορεί να μένει σε κάποια άλλη περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και πηγαίνει στο αεροδρόμιο και γίνεται κάποια έτσι, ένα mixed up, ένα, μια, παρα, μια όχι, όχι συνεννόηση μεταξύ των αεροπορικών, ναι. τι θα κάνει μετά, είσαι στο αεροδρόμιο κολλημένο και, και τι θα κάνει πρέπει να βρει ναι. μια λύση. Mm -hmm. Και θυμάμαι τότε, μην κάποιοι κάποιο αεροδρόμιο γιατί, γιατί, δεν είχαν συναντηθεί με το προξενείο τη Ελλάδα εδώ πέρα, ώστε να έρθουν με μέτρα ασφαλεία και το πρωτόκολλο που όριζε η κυβέρνηση. Και είχαμε εκεί πέρα τότε εκείνη την μια αναστάτωση. Τώρα, πόσοι έχουν έρθει περίπου, ξέρει, έχει υπολογίσει. Υπάρχει, έχεις κάποια εικόνα. Νομίζω ότι όταν, όταν υπήρξε αυτό με, την, με, το, με τις πτήσεις επαναπατρισμού mm. στο, yeah. όπου τις οργάνωνε η πρεσβεία, Κάπου είχα ακούσει πριν τρει εβδομάδε, δύο εβδομάδε, ότι ήταν γύρω στα 4.000 άτομα. Δεν ξέρω αν αυτό ο αριθμό μεγάλωσε. Σίγουρα δεν μίκρινε. Από την Αγγλία Αλλά... μόνο, ε. Από, από, ναι, από το Ηνωμένο ε, Βασίλειο. Από το Ηνωμένο ε, Βασίλειο. Βασίλειο ναι. Κάναν αίτηση να γυρίσουν με πτήση επαναπατρισμού ε, στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν υπήρχαν και πτήσει σε καθημερινή βάση. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσει mm -hmm. ε, Ποιο θα γυρίσει και ποιο θα γυρίσει. Οπότε νομίζω η πρεσβεία αυτό που έκανε, ε, έπαιρνε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, γιατί υπήρχε κόσμο ο οποίο είχε έρθει για σεμινάρια εδώ πέρα, δεν έμενε στην Αγγλία. <laughs> υπήρχε κόσμο ο οποίο είχε έρθει για ιατρικού λόγου. Για, 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 για να πάει σε νοσοκομείο. Οπότε δεν είχε κάπου να μείνει. Οπότε αυτοί έπρεπε να γυρίσουν πίσω. Mm -hmm. ε, όταν, ό, όσο λοιπόν γίνονται αυτής, αυτές οι πτήσει ε, επαναπατρισμού, υπάρχει τώρα η άλλη περίπτωση, οι οποίοι οι Έλληνε προσπαθούν να βρουν τρόπο να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα μέσω άλλη χώρα. Μάλιστα. Και βλέπουμε μια έτσι, ειδικά στον group Έλληνε στο Λονδίνο, και είναι φοβερό αυτό γιατί βλέπουμε κόσμο ο οποίο πρώτον ρωτάει πώ μπορούμε να γυρίσουμε πίσω μέσω τρίτων χωρών. Γιατί όπω mm. ξέρει, πίσω της Ελλάδα και ε, Βρετανία έχουν απαγορευτεί. Ε, και υπάρχει και άλλη περίπτωση κόσμου, ο οποίο έχει ταξιδέψει μέσω ε, Βελγίου, μέσω Ζηρίχη, ε, Ελβετίας. Και γυρνάνε πίσω στο γκρουπ στο Έλληνε στο Λονδίνο και λένε: Κάναμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δεν μπορούμε να εγγύθουμε 100% ότι θα πιάσει και σε εσά γιατί μπορεί κάποια πτήση να ακυρωθεί. Αλλά φτάσαμε στην Ελλάδα, σόι και αυλαβή, χάρη στην στη, στη προτροπή που έχουμε πάρει από το γκρουπ και τα tips και, τα, και τι ε, συμβουλέ που παίρνουμε. Ξέρετε, τι μου θυμίζει τώρα αυτό. Ε, τη συνεργασία μεταναστών με ΜΚΟ που τους λένε τις διαδρομές από εδώ και από εκεί θα περάσετε από εδώ πέρα και έτσι θα έρθείτε στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Έτσι φτάσαν και τα τελεινάκια στην Αγγλία να ψάχνουν εναλλακτικού τρόπου να έρθουν. Ε, μάλιστα. Τι άλλο, τι άλλο ακούσε εκεί στο group. Είναι, μιλάμε για ένα group στο facebook που έχει 55... 53.000 άτομα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, υπάρχει ναι να μας υπό... βλέπουν και τους χαιρετάμε και όλες, δεν ξέρω. Ναι. Τους χαιρετάμε κάνει... όλους και θα μας δουν και μετά. Ναι. Το θέμα και είναι ότι... Και, και να βάλεις μάλιστα... στο κανάλι μας στο youtube, κάτσε να του κάνω και μια προτροπή εδώ. Για κάτω, για κάτω. Έτσι το το. Ναι. Α, από, από. Ωραία. Α, Οπότε, έλεγα, έλεγα. οπότε ε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν ξέρει τι θα κάνει με τα σπίτια του Δηλαδή Βάλιστα. δεν θέλουν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ είναι η ζωή τους Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι. και επειδή και ο, μισός, και ο μισό έχει μειωθεί πρέπει να καταλάβουν τι θα κάνουν με το σπιτονικό κύριο, αν μπορούν να πληρώσουν λιγότερα λεφτά. Και νομίζω αυτό που έχει πει η κυβέρνηση είναι ότι δεν επιτρέπεται να σε βγάλει κάποιο αυτή την περίοδο, αν μένει σε ένα σπίτι. Ε, και πρέπει ο σπιτονικό κύριο σου να διαπραγματευτεί, αν έχει όντω πρόβλημα, θα ε. πρέπει να διαπραγματευτεί ε, το νίκη για αυτή την περίοδο και ένα πλάνο για να πληρώσει τα υπόλοιπα του επόμενου μήνε. Ε, στο μεταξύ υπάρχουν όμως και εργαζόμενοι και το Ηνωμένο Βασίλειο εννοώ που έχουν απολυθεί και είναι απροστάτευτοι. Υπάρχει, ας πούμε, να το πω έτσι αλλιώς, ε, αποδοχή των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης ε, όσον αφορά την κάλυψη του κορονοϊού. Υπάρχει γκρίνια. Υπάρχουνε, υπάρχουν ή, εργαζόμενοι okay. που οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Όπω ναι. ε, όπως είπα γίνεται αυτό το 80%. Αυτό το παίρνουν. Ναι. 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 Είναι σε, σε Αλλά... το 80 το δικό μας. Δηλαδή. Το, ναι, ναι το οποίο σε εμά το 80% φτάνει μέχρι 2.500 λίρε το, το, μήνα, αναλόγω στη, στη Αυτό, τι είναι το ανώτερο. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το ανώτερο. Αλλά ε, με το... του ελεύθερου επαγγελματίε τι είναι, το σπίτι για τρία δικηγόρια εκεί πέρα. Με του ελεύθερου επαγγελματίε, ναι. επειδή στην αρχή δεν είχε ανακοινώσει τίποτα η, η, η κυβέρνηση και όλοι είχαν mm -hmm. αγωθεί και είναι πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίε στο Ηνωμένο Βασίλειο, okay. ε, έβγαλε ακριβώ το ίδιο μέτρο. Δηλαδή θα πρέπει να, να μαζέψει το συνολικό σου τζίρο που κάνει τα τελευταία τρία χρόνια και πάλι σου δίνει το 80% του τζίρου σου. Γενικότερο. Δηλαδή, ναι. ένα γιατρό έβγαζε 200.000 λίρε. Δεν ξέρω, πρέπει να το δω αυτό, θα σου πω ψέματα. Φαύνεται... Νομίζω να έχει κάποιο και αυτό κάποιο κάπου. Πλαφών. Δηλαδή, πλαφών, ναι. πλαφών, πλαφών. Έχει πλαφών. κάποιο, κάποιο πλαφόν, σίγουρα. Ω. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σου καλύπτει όλου. Μετά δίνει, δίνει μέχρι πάρα πολύ εύκολα μέσα σε μία μέρα μέχρι 50.000 λίρε δάνειο άτοκο για τον επόμενο χρόνο, που είναι πολύ σημαντικό αυτό mm -hmm. για τις μικρές επιχειρήσεις. Mm -hmm. Mm -hmm. Οπότε έχει πάρει μέτρα η Βρετανική κυβέρνηση. Εντάξει, έχουν βγει πάρα πολύ στα κανάλια και λένε, ξέρεις, στέλνουν και μια τρομολαγνία λίγο στην Ελλάδα να λένε και το σύστημα και το ένα και το άλλο. Εγώ θα σου πω ότι έχω πάρα, καταρχήν έχω πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους οι οποίοι και είχαν τον κορονοϊό και πήγαν στο νοσοκομείο mm -hmm. και το ζήσανε και μπορώ να σου πω πάρα πολλά παραδείγματα. Ε, εντάξει, okay, άκουσα και παραδείγματα την περίοδο του πανικού ότι τους λέγανε ότι δεν γίνεται να σας ε, δούμε, ε, πρέπει να περιμένετε μια εβδομάδα, καθίστε στο σπίτι σας και άμα, έχετε ακόμα τα, mm. άμα και ακόμα έχετε τα συμπτώματα, τότε πάρτε μας τηλέφωνο μετά από μια εβδομαδα mm. okay, αλλά έχω και παραδείγματα κόσμου που πήγαν ας πούμε, σε νοσοκομείο του e θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα, ε, δυτικό Λονδίνο, και μέσα σε μία ώρα όχι απλά δεν περιμένανε, μέσα σε μία ώρα τους είχαν κάνει και τις εξετάσεις. Ποτέ... Το, τεστ, το, το τεστ, το αυτό. Ε, ε όχι ε. το τεστ, όχι το τεστ. Λ에... Εξετάσεις, αλλά... Εξετάσεις, δηλαδή εξετάσεις τώρα και το τεστ, ναι, και το τεστ, αλλά και εξετάσεις γενικές. Πήγανε, πήγανε συμπτώματα, του κάνανε το, στε, το τεστ, βρήκαν ότι είχαν κορονοϊό και μετά τους, βήκαν, τους πήγαν και τις εξετάσεις, τους βάλαν και σε εξετάσεις εννοείς, έτσι, ναι, θώρακα. Τά... πρέπει να το κάνανε την ίδια στιγμή, τώρα δεν ξέρω πώ πώς ακριβώς γίνεται, αλλά μέσα σε μία ώρα του είχαν κάνει όλες τις εξετάσεις. Δεν άκουσα ποτέ να είναι over capacity τα, τα νοσοκομεία, δηλαδή να μην έχουν κρεβάτια και αυτά χτίσανε το, το Night Gale, το νοσοκομείο που ήταν στο, στο, στο ανατολικό Λονδίνο και σε κάποιες άλλες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, το χτίσανε μέσα πόσα, πόσα κρεβάτια και εγώ δεν θυμάμαι 20.000, 4.000 κρεβάτια νομίζω το χτίσανε μέσα σε, σε μια εβδομάδα το φτιάξανε mm. δηλαδή ήταν ένας εκθεσιακός χώρος και το φάλανε όλο μέσα σε μια εβδομάδα δηλαδή γίνεται δουλειά δεν είναι όπως τα ακούμε στη, mm. στα ελληνικά μέσα μόνο αλλά προφανώ έχουμε και τόσα εκατομμύρια κόσμο. Και έχετε και το κακό είναι πω έχει πολλού νεκρού, βρε παιδί μου τώρα. Έχει ξέφυγε η κατάσταση πριν και μετά άσχημα. Και... Έχει πολλού νεκρού δυστυχώ. Έχει... Το τώρα νομίζω ελπίζω σιγά σιγά είναι και αυτό σε ύφεση, έτσι. Έχει πολλού yeah. νεκρούς. Ε... Yeah. Σήμερα, χτε δηλαδή, είχαμε... ο αριθμό των νεκρών πέφτει. Mm -hmm. είναι... είχαμε μόνο, 3... μόνο. Είχαμε 360 νεκρούς ε, χτες, σε σχέση με τα 800 άρια που είχαμε και τα 700 άρια και τα 900 άρια. Ε, βγήκε σήμερα, ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον σήμερα στο. Ναι. Βγήκε στην στη Downing Street μετά από τρει εβδομάδε, μίλησε το πρωί, είπε ότι ακόμα είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Ε, υπάρχει καθοδική πορεία, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχουμε φύγει από το πικ. Μάλιστα. Και ειδικά τι γίνεται τώρα, ε, Δευτέρα, Τρίτη, επειδή είναι το Σαββατοκύριακο, δεν είναι τα νούμερα πολύ ψηλά, γιατί κάποια κρύβονται και βγαίνουν τι επόμενε μέρε. Οπότε ακόμα Μάλιστα. δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι, είμαστε στο, ότι έχουμε φύγει από το πικ. Σίγουρα υπάρχει καθοδική πορεία. Ε, Αποθέμα τώρα το τι θα γίνει στο μέλλον, πότε, όπω ξέρετε, εσεί στην Ελλάδα, άγνωστο. Ναι. Ακούσαμε και μια. είπε και κάτι άλλο ο Τζόνσον ότι φοβούνται λίγο αυτό με τα παιδιά και τα σχολεία. Ε, πράγμα που έφεραν ισχύει και στην Ελλάδα. γιατί τώρα με το, με το σχέδιο τη άρση του lockdown, από ό,τι φαίνεται, βέβαια εντάξει, πιο μετά θα ανοίξουν και τα δημοτικά σε εμά. Δηλαδή σήμερα που θα ανοίξουν 1η Ιουνίου. εντάξει, μέχρι 1η Ιουνίου θα δούμε τι θα έχει γίνει. Μπορεί να αλλάξει και η απόφαση μέχρι τότε. Ε, mm. Αλλά θέλω να σα κάνω και μια άλλη ερώτηση τώρα, μια και σε βρήκα εδώ πέρα, σε πέτυχα. <laughs> Με τον Brexit, τι γίνεται, πώ το βίωσε εκεί πέρα, πώ το περίμενε και αν θα σα έχει κοστίσει αυτό εκεί πέρα τώρα. Με το Brexit. Με πα μερικού mm. μήνε πίσω τώρα. Γιατί η mm. αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συζήτηση για τον Brexit τις τελευταίες δύο μήνες. Δεν, Έχεις δεν, εντελώς. Δεν mm. είναι στην ατζέντα καθενός και mm. το φοβάμαι εγώ να σου πω την αλήθεια γιατί δεν είναι στην ατζέντα και <laughs> αυτό θα, θα βγει ξαφνικά. Δεν... Το θέμα είναι ότι αυτό που ακούγεται είναι ότι η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει ζητήσει, δεν θα, δεν θα υπάρξει παράταση. Το Brexit θα γίνει κανονικά στο τέλος αυτής της χρονιάς, το 2020, 31 Δεκεμβρίου. Αυτό ακούγεται. Ε, νομίζω ότι διαπρα... κάποιες διαπραγματεύσεις είχαν σταματήσει, αλλά ξαναρχίσανε μέσω τηλεσυδιάσκεψης. Ε, και φοβάμαι ότι αυτό που βλέπω, α πούμε, είναι ότι άμα πάρα πολλοί Έλληνε τώρα έχουν φύγει και έχουν πάει στην Ελλάδα μέχρι να τελειώσει η Φουρτούνα και όλο αυτό που γίνεται, πόσο εύκολο μετά. Θεωρητικά είναι εύκολο γιατί ο, 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 δεν αλλάζει τίποτα για οποιονδήποτε έρθει στον Βασίλειο μέχρι το τέλο τη χρονιά. Δεν αλλάζει. Ναι. Δηλαδή και στι 30 Δεκεμβρίου κάποιο να έρθει, είναι ok. Απλά προσπαθώ να σκεφτώ ψυχολογικά. Πώ θα είναι όταν έχει γυρίσει, δηλαδή έχεις γίνει, έχει γίνει, όλο αυτό το πράγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλο τον κόσμο. Έχει πάει στην Ελλάδα, έχει μείνει 4-5 μήνε. Πώ μετά θα πάρει την απόφαση να, να γυρίσει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ. Αυτό είναι δηλαδή τώρα η τύχη βοηθάει και του τολμηρού. Αυτό. Και να δούμε και πώ θα γυρίσουν. Κάποιοι μπορεί να, πούν, να το μετανιώσουν και να. Όσοι δεν έχουν εξαρτήσει δηλαδή μεγάλε. Ναι. να, να, να να παραμείνουν στην Ελλάδα. Έχουμε βέβαια και εμεί είχαμε υψηλή ενεργεία. Δεν ε, μπορώ να πω. Για να δούμε. Δεν μου τώρα, τα μέτρα καραντίνα εκεί πέρα, ε, πώς πώ είναι τα ακολουθεί ο κόσμο, τα, τα, τα. lockdown. Με, τα, μέτρα καραντίνα χτε. Yeah. <laughs> θα μιλήσω για χτε, εσύ ξέρει. Yeah. Ε, yeah. Στο κεντρικό Λονδίνο τώρα είχαν βγει κόσμο στο πεζοδρόμιο και έκανε barbecue. Δηλαδή καταστάσει ε, τέτοιε. Ήταν απίστευτο. Είχε 10 άτομα. Κάτω από έτσι, κοντινό σπίτι. Ε, στο πάρκο έχει κόσμο. Δεν θα έλεγα ότι γίνεται πάρα πολύ κόσμο σε σχέση με, το, με, το, με τη, με τη θερμοκρασία. Γιατί είμαι τόσα χρόνια στο Λονδίνο, 16-17 χρόνια. Α, ναι. Νομίζω ο Απρίλιο αυτό ήταν ο πιο ζεστό Απρίλιο από Α, τη μάλιστα. μέρα που αρχίσαν οι μετρήσει το 1600, κάτι. Α, ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρξε πιο ζεστό Απρίλιο από τότε που αρχίσαν να, να μετράμε τον καιρό και είναι πάρα πολύ δύσκολο ειδικά στο, στο Λονδίνο που ναι. μένει σε ένα σπίτι σε μια τρύπα, σε ένα διαμέρισμα να, να έχει τόσο καλό καιρό και να μην θες να βγεις έξω δεν είναι σε την Ελλάδα που Λέστη. είναι Ναι, ναι. Ωραία, 9 μήνες στον χρόνο έχει ήλιο εδώ πέρα και καλοκαιρία ναι. αυτό ναι, ναι. οπότε λιγότερο κόσμο στις, στα πάρκα αλλά εξακολουθεί και έχει κόσμο και έχει κόσμο ναι. και βλέπεις δηλαδή ανθρώπου οι οποίοι να κάθονται και να είναι όλοι μαζί 5 και 6 και 7 και 8 άτομα και είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα άρση των μέτρων εκεί πέρα. σε έχει ανακοινωθεί. Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Ότι. Αυτό που ανακοινώσανε πριν δύο βδομάδες, πριν μία εβδομάδα ήταν mm -hmm. ότι θα γίνει lockdown για τις επόμενες τρει εβδομάδε. Και στις τρει εβδομάδε, που αυτό είναι 7 Μαΐου, θα ξανααναθεωρήσουμε, να δούμε τι γίνεται, θα κάνουμε mm -hmm. ασέσαι όλα τα μέτρα και θα σα ενημερώσουμε. Mm -hmm. Το θέμα είναι ότι σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον που βγήκε το πρωί δεν έχει δώσει κάποια απάντηση ε, δεν έχει δώσει κάποια απάντηση και δεν, ε, θα, 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 κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι χρειαστεί για να φύγουμε από αυτό το ρίσκο για να μην έχουμε και μια καινούρια έξαρση τη. Ε, ναι, γιατί τώρα την πάτησε την πρώτη φορά, σου λέει: Μην ξαναδείξω επιπελαιότητα και τη δεύτερη, α πούμε. Και πάρω έτσι κόσμο στο λαιμό μου από τέτοιο. Το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε περίπου τρει εβδομάδε πίσω από την Ελλάδα. Δηλαδή, αν Αρχίστε την επόμενη εβδομάδα. Εμεί αρχίσουμε τέλο Μαου, αρχέ Ιουνίου να γίνεται κάτι. Πιστεύω με βάση αυτό που βλέπουμε τι άλλε χώρε. Ε, ωραία, τώρα εκεί πέρα τι μαγάζει η εσύ, δηλαδή, εσύ καταρχά δουλεύει αυτή, τη αυτή την περίοδο. Εγώ, ναι, δουλεύω δουλεύω, δουλεύω όπω όσοι έχουν δουλειά ακόμα από το, ναι. το σπιτι mm -hmm. Είμαι ήμουν συνηθισμένο να δουλεύω από το σπίτι, δηλαδή δεν είναι. Πολλοί κόσμοι ήταν συνηθισμένοι να δουλεύουν από το σπίτι. Είναι δύσκολο να μην βλέπεις ε, τους, ε, τους συναδέλφους σου, ε, αλλά χρησιμοποιούμε όλες τις τεχνολογίες που υπάρχουν, όπως mm. κα, αυτό που κάνουμε τώρα. Οπότε mm. προσπαθούμε να είμαστε... Το trend είναι σε διάφορες επιχειρήσεις, ακόμα κάνουν μέχρι και διαδικτυακά, διαδικτυακά ποτά... Να κατιγίνουμε μια φορά την εβδομάδα και λένε πάμε να κάνουμε pub drinks στο, στο Skype. Μάλιστα, Ωραίο, ωραίο. Εντάξει. Όλα αλλά βιάζουμε. από θέμα το τι είναι ανοιχτό και το τι δεν είναι, είναι όλα κλειστά. Δηλαδή, αυτά που είναι ανοιχτά τώρα είναι τα, τα supermarket. Αυτό: τα market. Δεν, δεν υπάρχουν εστιατόρια. Δεν, ακούγεται ότι οι pubs θα, είναι, ότι οι pubs θα ανοίξουν τέλο του χρόνου, και αυτό δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά ότι θα, θα ανοίξουν τέλο του χρόνου. Σίγουρα θα υπάρχει αυτό το social distancing, mm -hmm. αυτό που λένε στον Εμμένο Βασίλειο, αλλά αυτή τη στιγμή μόνο supermarket και εστιατόρια τα οποία κάνουν deliveries ή takeaways. Ε... Συγγνώμη λίγο, με ειδοποιήσατε για κάτι εδώ εντάξει. Ε, τι θέλω να σου πω, ωραία, εσύ το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν ανοίξουν τι είναι. Αν και εσύ, καταρχά να ρωτήσω, εσύ, εσύ δουλεύει. Αισθάνεσαι ότι έχει ένα μεγαλύτερο προνόμιο έναντι αυτών που δεν βγαίνουν στον έξω κόσμο, να το πω έτσι κάθε μέρα. Δεν ξέρω. Ε... Ή αισθάνεσαι λίγο. Προτιμούσε και εγώ, επειδή μου να, να έχει κλείσει η επιχείρηση, μου να παίρνω το επίδομα και να μείνω ένα σπίτι. Ποια είναι η ψυχολογία. Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι καλό το timing. Άμα, άμα έχει δουλειά, είναι καλό το timing να κάνει πολλά πράγματα στο γραφείο. Γιατί όλοι είναι πάρα πολύ focus. Δηλαδή, άμα σε διάφορε επιχειρήσει διεθνεί και πολυεθνικέ. Άμα ο κόσμο δεν, δεν, δεν πρέπει να κάνει τα business trips και δεν ταξιδεύει σε άλλε χώρε, είναι πιο πολύ focus σε σένα και όλοι θέλουν να δουλέψουν. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που θε να κάνει όταν επιστρέψει. Το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα καταρχήν. Πότε είναι το πρώτο πράγμα. Κουρέμα και εσύ. <χω> κουρέμα, <κουρέμα εντάξει, Δεν κουρέμα πολύ συχνά, οπότε δεν έχω θέμα σε αυτό. <χωρεί> Σίγουρα να πάω στην Ελλάδα, αλλά είναι δύσκολο να πάω στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό θέλω να κάνω. Ναι, να πάω στην Ελλάδα. Αλλά Μαι, ναι. Ε? Πώ θα μπει το Δηλαδή ήσουν, το και εσύ, αεροπλάνο. ήσουν και εσύ από αυτού που ήθελαν να έρθει στην Ελλάδα εγώ και μου δεν προλαβαίνει. Εγώ ήμουν από αυτού που πάντα ήθελα να πάω στην Ελλάδα και τώρα που μιλάμε θα ήθελα να είμαι στην Ελλάδα. Ε. Αλλά είμαι και από αυτού που είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω το σε ρίσκο του γονεί μου, του φίλου μου. Έχοντα τον ιό, μπορεί να τον έχει και να μην το ξέρει. Γιατί mm. υπάρχει αυτό είναι το πρόβλημα του ιού, όπω ακούμε: ότι είναι α... κάποιοι είναι ασυμπτοματικοί. Mm. Οπότε μπορεί να τον έχει τον ιό και να mm. μην ναι, το ξέρει. Ναι. Και άμα εγώ τον είχα τον ιό. Οι που είναι Αθήνα. Ναι, είναι στην Αθήνα. Οπότε Αθήνα. δεν θα έπαιρνα το ρίσκο, όπω και πολλοί κόσμο. Ναι, αλλά εντάξει, ναι. ο καθένα δεν υπάρχει κάτι κατακριτέο. Κάποιοι θέλουν να πάνε, κάποιοι λένε θέλουμε, αλλά δεν πάμε γιατί ναι, δεν θέλουμε ναι, ναι, να πάρουμε το ρίσκο. Ναι. Δηλαδή, ο καθένα κάνει αυτό που, που νομίζει. Το καλοκαίρι, αν έρθουν τα μέτρα προστασία και αντικατασταθούν με κατατόπου ελέγχου θερμοκρασία στα αεροδρόμια κτλ., θα έρθει, θε να έρθει. Το καλοκαίρι, καταρχήν, έχω ήδη πάρα πολλού γάμου να παίξω μουσική. Α, <laughs> εδώ, εκεί, εκεί, σε... ε, <laughs> Κάποιοι έχουν αρχίσει ήδη και ακυρώνονται, α πούμε, <laughs> τέλη Μαου, αρχέ Ιουνίου ακυρώνονται. Τώρα θέλω να δω τι γίνεται με, με τέλο Ιουνίου και μετά. <laughs> θα είναι δύσκολο όπως, δηλαδή θα είναι Mm -hmm. Κάτι να διαβάσω Κάνα ένα σχόλιο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν οικογένειε με πολλά άτομα που ζουν αναγκαστικά μαζί. Σε σπίτια υπάρχουν τρει και τέσσερι γενιέ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ε, ναι. Υπά, υπάρχουν, ναι. Yeah. Αναλόγω. Εγώ έχω, έχω συναδέλφου οι οποίοι αρρώστησαν όλοι με στο σπίτι. Πάθανε όλο τον κορονοϊό, έξι άτομα. Mm -hmm. Ακριβώ γι' αυτό που λέει εδώ ο φίλο, ότι έφερε mm -hmm. το αγόρι mm -hmm. τη κόρη του συναδέλφου μου τον κορονοϊό από κάπου αλλού και, 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 και το πάθαν όλοι. Mm -hmm. Οπότε δυστυχώ η μόνη λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να είσαι στο σπίτι. Mm -hmm. Να είσαι στο σπίτι για να σιγουρευτεί ότι και να το έχει και να μην το έχει, θα σου περάσει. Εγώ δηλαδή έχω να βγω από το σπίτι. Πόσο έχουμε σήμερα, πόσο το μήνος, 27, πάνω από ένα μήνα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ένα μήνα και δύο εβδομάδε. Μάλιστα. Ε, μου θέλω να, πω το, να κλείσουμε την κουβέντα με το εξή. Έχετε και ένα κανάλι εκεί πέρα που λέγεται Χαλένικ TV. Ναι. Ε, στο οποίο ε, και, μέσα, και, μέσα, από εκεί πέρα πει δουλεύει και επίση κάνει και τα δικά σου live, έτσι, δεν είναι. Και δικά μου live κάνω και εκπομπή στο ραδιόφωνο στο London Greek Radio κάνω που είναι στα FM, ο μοναδικό σταθμό ελληνικό στον κόσμο, ο οποίο είναι μπράβο. στα FM, εκτό Ελλάδα και εκπέμπει στα ελληνικά. Όπω και το Hellenic TV είναι ο μοναδικό σταθμό στον κόσμο, ο οποίο εκπέμπει στην τηλεόραση τη Βρετανική και είναι στα μάλιστα, ελληνικά. Μάλιστα, μάλιστα. μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Σε χαίρομαι, σε χαιρόμαστε. Ε, ευχαριστούμε που βοηθά εκεί πέρα τους, την ελληνική κοινότητα στο Λονδίνο και σε όλη την Αγγλία στην, στην ουσία που είσαι. Έχει φτιάξει μια βιτρίνα τη χώρα εκεί πέρα και έναν κόμβο αλληλοβοήθεια φυσικά. Και κάτι άλλο που ναι. θέλω να πω, δεν το ξέρει κανεί τώρα και θα το. θα, θα βγει τι επόμενε μέρε, αλλά mm -hmm. είναι αποκλειστικό, α πούμε. Μπράβο εδώ και το ε, face-to-face. Face-to-face, αποκλειστικό. Όχι, είναι ότι το ίδιο το Facebook, η πλατφόρμα του Facebook, η, η εταιρεία του Facebook mm -hmm. που είναι στην Καλιφόρνια, αναγνωρίζει ε, όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε στου Έλληνε του Λονδίνου και, και θα υπάρξουν πολλά πράγματα τα οποία θα. Μας έχει, μας έχει ουσιαστικά πάρει σαν παράδειγμα community παγκόσμιο και Μάλιστα. θα μας βάλει στο site του Facebook συνέντευξη το τι γίνεται, να δίνει tips σε κόσμο και όλο αυτό είναι με βάση τον κόσμο που όλοι βοηθάνε όλους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι είναι κάτι που το φτιάξα εγώ ή κάτι τέτοιο, είναι όλο μαζί αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Και άμα δεν ήταν το community να βοηθάει ένα τον άλλον, όπως το παράδειγμα των παιδιών που πήγαν στην Ελλάδα, και, και είπανε τι πρέπει να κάνουν για να πάνε και οι φίλοι μας στην Ελλάδα. Άλλα παραδείγματα που δεν σου είπα, ναι. όταν ήταν οι φωτιές το 2018 στην στη Ραφή, να μαζέψαμε πάρα πολλά πράγματα για να του στείλουμε. Μα, μπράβο, μπράβο, Έχουμε κάνει πολλά τέτοια. Οπότε μπράβο. το Facebook το αναγνωρίζει όλο αυτό και, και θέλει να δίνει τις συμβουλές που συμβαίνουν σε αυτό το group και σε όλα τα άλλα γκρουπ στον κόσμο. Mm -hmm. Συγχαρητήρια και πάλι. Σου εύχομαι καταρχά υγεία και να προσέχετε εκεί πέρα, έτσι. Να συνεχίζει να είσαι έτσι παραγωγικό, εργατικό, δημιουργικό και αλληλέγγυο. Ε, να μεταφέρει τι ευχέ των Ελλήνων σε όλου του Έλληνε που έχουν παραμείνει εκεί πέρα. Ευχόμαστε όσοι Έλληνε επιστρέψουν πίσω για δουλειά να μην ταλαπαιρεθούν από αυτή την κρίση. Όσοι μείνουν επίση στην Ελλάδα να βρουν εύκολα και γρήγορα απασχόληση. Αλλά και στον αγγλικό λαό να ευχηθούμε, θέλω να ευχηθώ και στον αγγλικό λαό του ΕΒ να ξεπεράσει γρήγορα τις πληγέ του, να ανασυνταχθεί γρήγορα και να επανέλθει στην κανονικότητα με όσε περισσότερες δυνάμει διαθέτει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ακουστίνη μου, για την παρουσίαση. σε ευχαριστώ σήμερα. πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω έτσι να διαφωτίσαμε λίγο τον κόσμο που είναι και εκτό του ΕΒ αλλά και εντό. Ναι ναι, 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 μπορεί να μην ξέρετε τι συμβαίνει. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Θα τα ξαναπούμε. Εμεί θα τα ξαναπούμε, ναι, ναι, γιατί έχουμε να κάνουμε και πράγματα μαζί μετά. Ναι. Πάρα πολλά πράγματα ναι, και, ναι, ναι. όλο εκπλήξαμαστε τι επόμενε εβδομάδε. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Καλώς σου βράδυ. Καλό σου βράδυ.